Kit, der goldene Bär der Berlin. Οι μεγάλοι νικητές στην Μπερλινάλε είναι οι γυναίκες που πήραν σπίτι τους στα σπουδαιότερα βραβεία, όπως τα απένιμη η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Midnight Shyamalan. Η Καταλανή Κάρλα Σιμών απέσπασε το ανώτερο βραβείο, τη Χρυσή Άρκτο, για το φιλμ Αλκαράς. Η ταινία απεικονίζει τις έντονες δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια παραδοσιακή αγροτική οικογένεια στην Καταλωνία. Αιτία είναι ο εξχρονισμός της ζωής. Το φιλμ γυρίστηκε χωρίς επαγγελματίες ηθοποιούς και λαμβάνει χώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η οικογένεια Σολέ καλλιεργεί ροδάκινα επί τρεις γενιές στη γη πλούσιων ιδιοκτητών που αποφασίζουν να ξεριζώσουν όλα τα δέντρα και να βάλουν ηλιακά πάνελ. Στην πραγματικότητα δεν έχει αίσιο τέλος, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα για την οικογενειακή αγροτική ζωή αυτή την περίοδο. Νομίζω όμως ότι είναι μια ταινία για την οικογένεια και τη σημασία να φροντίζει ο ένας τον άλλον και να είναι ενωμένοι σε περιόδους κρίσης. Το γαλλικό φιλμ Both Sides of the Blade της Claire Denis λέει μια άλλη ιστορία κρίσης. Η Σάρα και ο Ζαν είναι μαζί σε μια σχέση που κρατάει 10 χρόνια. Είναι χαρούμενοι, καθώς αυτός είναι και ο βράχος της. Όταν όμως γνωρίστηκαν, η Σάρα ήταν σε σχέση με τον Φρανσουά, τον καλύτερο φίλο του Ζαν, ο οποίος τώρα επιστρέφει στη ζωή τους. Επέλεξα να πω μια ιστορία με τον Βενσάν, τη Ζουλιέτ και τον Γκρεγκουάρ. Είναι οι ηθοποιοί που με σκηνοθετούν στις ταινίες, δεν είμαι εγώ που κάνω τη σκηνοθεσία. Υπάρχει μια άλλη σχέση, τους χρειάζομαι και τους αγαπώ. Η ηθοποιός όμως που λάτρεψαν όλοι στην Μπερλινάλε ήταν η Μελτέμ Καπτάν, Γερμανίδα τουρκικής καταγωγής, που υποδίεται την Ραμπιγέ Κουρνάζ. Είναι η αληθινή ιστορία μιας μητέρας που τα έβαλε με τον Τζόρτζ Μπους, καθώς ο γιος της φυλακίστηκε στον Γκουαντάναμο χωρίς λόγο. Αφιερώνω το βραβείο στη Ραμπιγέ Κουρνάζ και όλες τις μητέρες που η αγάπη τους ξεπερνάει τα σύνορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία της ταινίας με τον τίτλο Ραμπιγέ Κουρνάζ εναντίον Τζορτζ Μπους εκτυλίσσεται το 2001, λίγες εβδομάδες μετά την 11η Σεπτεμβρίου στη Βρέμη. Εκεί ο Μουράτ Κουρνάζ πηγαίνει στο Πακιστάν για να διαβάσει το Κοράνι και να πιστέψει ξανά στο Ισλάμ λίγο πριν παντρευτεί με συνοικέσιο, όμως οι κινήσεις του κρίνονται ύποπτες. Συλλαμβάνεται και χωρίς δίκη κρατείται στον Γκουαντάναμο. Και η μητέρα του ξεκινάει μία μάχη ετών για να τον απελευθερώσει.